Σε βλέπω πολύ εχθρική. Και όχι, τώρα μιλάμε, τώρα κάνουμε συζήτηση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση. Σου είπα 100 πράγματα. Και πριν και πιο πριν. Άσε τώρα. Τα ίδια, εγώ για αυτά σου μιλάω. Αυτές τις μέρες έχεις δει από μένα καμία. Δεν έδωσε καν σημασία, δεν ασχολήθηκα. Σε βλέπω πολύ. Δεν ασχολήθηκα. Εμένα κοροϊδεύεις τώρα. Ναι, δεν ασχολήθηκα. Με κοροϊδεύεις τώρα όμως. Με κοροϊδεύεις, ρε φίλε. Πού ασχολήθηκε, για πες μου κι εσύ. Όταν μου δείχνεις ότι όντως κάτι σε πειράζει και δεν το συζητάς. Μία φορά μιλήσαμε. Σου έχω ξαναπεί κάτι, μία φορά μιλήσαμε. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Ναι. Γιατί βλέπω τις τάσεις σου. Και εγώ απλά δεν σου μιλάω γιατί ξέρω ότι το βρίσκεις μόνη σου. Μιλάω για τώρα, από τώρα, από τώρα, τώρα. Κάθε βράδυ είναι έτσι μαζί σου και κάθε βράδυ είναι έτσι με τον Γρηγόρη. Τι δηλαδή, σημαίνει αυτό, αυτό δηλαδή δεν σε κόβει λίγο. Ρε, εμένα μου κόβουν όλα. Άρα... Τι σημαίνει ενώ για σένα αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξεκίνησε δεν τώρα. Δεν την γουστάρω, αγόρι μου, αυτό είναι... σημαίνει. Άλλο δεν θέμα την γουστάρω, αυτό. Βλέπω τη στρατηγική τη. Τι δεν καταλαβαίνει. Άλλο αυτό, μη τη γουστάρει. Γιατί ξεκινάς, εγώ το αυτό που σου πω ότι σε φάουλ είναι ότι ξεκινάς μια κουβέντα από το 0 και τη φτάνεις στο 15, ενώ το 15 σε νοιάζει και όχι το 0, ρε φίλε. Ξεκίνησες μια κουβέντα από τα τουβλάκια. Α, εκεί, ναι. Και μετά και την το έφτασες πέταξες. Στο παρεάκι, ρε φίλε. Ναι, εσύ την έφτασες, τα άκουσα. Όχι, εγώ. Δεν το είπα μόνη μου. Εσύ δεν ακούς τι σου λέω. Τα άκουσα όλα. Επειδή τα άκουσα σου μιλάω. Ναι, ίσως εσύ άκουσες στην που με προκάλεσε. Με προκάλεσε και μου είπε, έλα που έχεις και νεύρα τελευταία. Άκουσες πόσο άσχημα της μίλησες εσύ. Πόσο φρικαρισμένα μπήκες. Και εγώ σου μιλάω πολύ straight τώρα. Για μου οι κάμερες. Άκουσες πόσο straight μπήκες. Ναι. Και πόσο καλωμένα και πόσο ναι. Και με τη φάκι μπήκες. Ανέβηκε το βόλιο όπως κάνει πάντα. Εσύ γιατί ήταν έβαση το βόλιο. Όχι, αυτή το έκανε. Ρε, μαλακά, είχες, ρε μου το είχες πιεστεί. Ανέβασες το είπαν και πολύ μέσα. Το βόλιο. Ανέβασε το βόλιο μου μόλις είδα ότι φωνάζει αυτή. Το καταλαβαίνεις. Θυμάσαι με τι ύφος ναι. Προκίνησες. Ναι, το θυμάμαι. Το ύφος που ξεκίνησε την κουβέντα ήταν φάουλ. Πολύ. Πολύ φάουλ. Εγώ δεν θα σου λέγω ήταν φάουλ. Πήγαινε και παίξει χαστούκια. Ήταν straight, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μόνο εσύ πρέπει να έχεις φάκι. Ρε, μόνο φίλε, εσύ μιλάς και τα πετάς όπως γουστάρεις και τα πάρεις και όλα. Δεν ήταν. Τι κατάλαβα. Σου είπα εγώ δεν ήταν straight. Δεν κατάλαβα, σου είπα εγώ. Ήταν λάθος όμως. Δεν σου πω δεν ήταν straight. Δεν σου είπα εγώ ποτέ. Ήταν σου είπα εγώ όμως. Ποτέ. Κάτι για τον λάθος. Τρόπο που μιλάς. Όχι βέβαια. Άρα, ήταν λάθος. Τι είσαι εσύ να μου πεις εμένα εγώ στο λέω γιατί σε λάθος. Όταν εσύ μιλάς όπως μιλάς. Στο λέω γιατί σε λάθος. Εντάξει. Ξέρω ρε παιδάκι μου που πώς σκέφτεσαι και αυτά. Γι' αυτό σου λέω: κόβουμε σου... καλημέρες. Ρε, κόβουμε ό,τι θέλεις, αλλά είναι. Okay, δεν χρειάζεται. Ρε, κόβουμε ό,τι γουστάρεις. Δεν με νοιάζει ωραία. Αυτό. Όταν όμως με πιάνεις okay. Να μου κάνεις μια κουβέντα και με ρωτάς το τι, πώς το είδα εγώ. Εγώ σου απαντάω κάλλιστα ότι όλο όχι, αυτό που ξεκίνησε. Δεν σε ρώτησα πώς το ξεκίνησες λάθος. Όχι, δεν σε ρώτησα καν. Και αν ήθελες να τσακωθείς, να πας και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Δεν σου πω εγώ τι θα κάνεις, ρε φίλε. Δεν ισχύει ότι είχες νεύρα καθόλου. Μαζί τη. Μαζί τη είχα εγώ νεύρα, ρε, πας καλά. Ναι, δεν ισχύει. Εντάξει, κομπλέ. Όχι, σου λέω, δεν ισχύει. Κομπλέ, όχι, δεν ισχύει. Πού είχα νεύρα. Άρα είναι φάουλ αυτό. Άμα είναι φάουλ, έχουμε δει λάθος, οκ. Ρε, δεν μίλησα καν στην κοπέλα. Καλημέρα, καλησπέρα, είπαμε καλά, καλά. Τίποτα άλλο. Είχαμε εγώ καμία κουβέντα 3-4 μέρες με τη Σοφία. Πας καλά, ρε, εσύ. Για ποιο λόγο δεν έχει. Δεν έχω, γιατί να έχω. Γιατί να έχω. Έχει παρεξηγηθεί όμω για κάτι. Αυτό δεν θα ήταν καλό να λυθεί, α πούμε. Απάντα μου σε αυτό που σου λέω. Να λυθεί τι. Να λυθεί ή να μην ξαναμιλήσει καθόλου. Δεν θα ήταν καλύτερο. Τι ήρθα εγώ να αλλάξω χαρακτήρες και να πω γιατί κάνεις τα κλινικές και τέτοια. Να το λύσεις ή να μην ξαναμιλήσεις. Δεν έχω μιλήσει μαζί σου. Μαζί μου έχεις μιλήσει σίγουρα. Άρα δεν σου είπα ότι κάνω πίσω. Παίξεις το μπαλάκι σου. Στόπα ή δεν στόπα. Πού κολλάει το παίξεις το μπαλάκι σου. Ποιος θα μου πει εμένα τι θα παίξω εγώ. Αυτό σου λέω ρε φίλε. Ότι εγώ κάνω πίσω. Εμένα δεν μου αρέσει να κάνουμε. Πίνουμε χαμομήλια 10 μέρες σειρά. Ναι. Και κάθομαι και γελάμε και τέτοια. Τέλεια. Και σου λέω ότι κάνω πίσω. Δεν τη γουστάρω. Και βλέπεις ότι ναι. Ένα βράδυ δεν κάθομαι. Δεύτερο βράδυ δεν κάθομαι. Τρίτο βράδυ δεν κάθομαι. Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Πού είδες εσύ νεύρα, ρε φίλε. Το βλέπω. Στο καληνύχτα σου νεύρα είσαι. Και τα βάζεις με ποιον. Με ποιον. Με αυτόν που τάχεις ή με τους άλλους. Με ποιον. Τα βάζεις με αυτόν που τάχεις ή με τους άλλους. Εντάξει. Okay. Τι, οκ, okay, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Μα τα πνίγεις μόνη σου όμως. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Ρε, αυτό είναι μαγιά σου να μην συμφωνεί μαζί μου. Δεν αλλά σου λέω. Σου. Δεν σημαίνει όμω ότι είναι σωστή σημαίνει η λύση. Σημαίνει όταν ρε, τα έχει πάρει με έναν άνθρωπο και τα παίρνει μία-δύο και βλέπει τρεις φορές. Μπορεί να με ενοχλεί και ένα ποτήρι νερό. Και εκεί να τα βγάλω. Τα έχει πάρει με έναν άνθρωπο όμω, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν τα έχει πάρει με όλου του ανθρώπου. Ποιο όλου του ανθρώπου σου είπα εγώ σε ένα κάτι σου. Είπα κάτι μα τώρα κάθεσαι σε μένα και μου λε κόμμα καλή μέρα. Κάνει έτσι, κάνει αυτό. Ότι είσαι μαζί τη, είσαι από τη μεριά τη. Και εγώ δεν είμαι από τη μεριά τη. Σε σένα δεν κάθομαι και δεν μιλάω. Τώρα κάθεσαι και μιλάς μαζί μου. Και δεν με έχεις ρωτήσει ούτε μια φορά, τι είσαι εννοείς? Καλά από τότε που μαλώσαμε. Κάθεσαι όλη μέρα μαζί της. Πόσες φορές... Οπότε, εφόσον είσαι μαζί της, κάτσε ρε φίλε πόσες μαζί σου. Φορές έχω κάτσει και σου έχω πει ότι Ραμόν να πάει τα φρένα και να μην τρέχει. Όχι, τώρα. Δεν σε νοιάζει, φίλε. Βλέπω το θα τώρα, σε νοιάζει. Γιατί όταν βγήκα από το μάτι, όταν βγήκα από εκεί, θα δεν με ρώτησες είσαι καλά. Θα σε νοιάζει. Όταν βγήκε αυτή, επειδή ήμουν έξω, αμέσως πήγε. Τι είναι, είσαι καλά. Ναι, γιατί σου να φάουλ, ρε φίλε. Μα ήσουν φάουλ. Ρε κάτσε εκεί. Όταν είσαι φάουλ. Κάτσε με το σωστό. Άσε το σωστό και το λάθος. Ρε αυτό, μα το σωστό και το λάθος. Άστο, εγώ θα κάθομαι όπου γουστάρω, φίλε. Αυτό. Το σωστό και το λάθος, άστο. Δεν αυτό έχει να κάνει το σωστό και το λάθος. Όπως και εσύ θα κάθεις όπου γουστάρεις. Με όποιους γουστάρεις. Και εγώ θα κάθομαι όπου γουστάρω, όπου σου γουστάρω. Δεν έχει να λέει αυτό. Όταν όμως έρχομαι εγώ και σου λέω μαλά καραμόνα, δεν είναι σωστή. Για μένα. Θεωρείς ότι δεν ασχολούμαι. Θεωρείς ότι εγώ δεν σου μίλησα.
Μαλάκα για αυτό που έγινε. Όχι. Πού μίλησε. Μα δεν βλέπει. Μαλάκα έξω γιατί μιλάγαμε. Κάμερες, πού μίλησε. Ρε στην μου οι κάμερες. Μαλάκα με τρελαίνε τώρα. Μαλάκα μου οι κάμερες. Μαλώσαμε και στη συνέχεια. Πόση ώρα έξω τι σου έλαγα. Άλλο σου λέω. Τι μου λε. Ότι από τότε που μαλώσαμε. Φαίνεται ότι είσαι με τη μεριά της. Τι εννοείς ρε μαλάκα με τη μεριά της. Αυτό που σου λέω, εγώ, τι είναι κατά, φίλε, εγώ σου λέω όταν, όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ωραία. Όταν έχεις άδικο, έχεις άδικο. Ναι. Για μια κατάσταση. Ναι. Εσύ μπορεί να την πάρεις αυτή την κατάσταση και να την χάσεις τη δικιά σου. Ναι. Γιατί είναι δικιά σου και βγάζεις το δίκιο σου μόνη σου. Για μένα έχεις άδικο ρε φίλε. Ωραία. Να μην έρθω να σου το πω ότι έχεις άδικο. Γιατί να μην σου πω ένα καραμόνα, είσαι φάουλ. Πότε θέλω να σου πω ένα καραμόνα, όταν πήγες και κάτσε εκεί πέρα. Εγώ δεν μιλάω μπροστά σε 200 άτομα, ρε φίλε. Δεν μιλάω μπροστά σε 200 άτομα, ρε φίλε, για πρόβλημα. Άμα θέλεις να μιλήσουμε για πρόβλημα, έλα και πιάσε με και θα τα πούμε. Θα έρθω να σε πιάσω εγώ και θα τα πούμε δυο μας. Δυο μας θα τα πούμε. Άμα γουστάρει να τα πούμε. Άμα δεν γουστάρει, δεν θα τα πούμε κιόλα. Ρε φίλε, όταν μου αντιδράσει έτσι. Όταν μου αντιδράσει έτσι και βλέπει ότι σου εξηγώ 2-3 πράγματα και είναι δικαίωμά σου να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με οποιονδήποτε εδώ μέσα και λέει ότι προσπαθώ να σου πω ρε 2-3 πράγματα και με γράφει τα αρχίδια σου γιατί είσαι κολλημένη και γιατί έτσι γουστάρει να κολλήσει και μαγιά σου. Ναι. Μην τα βάζει όμω όλα στο ίδιο σακούλι. Εσύ μπορεί να έχει πρόβλημα με όποιον γουστάρει. Άλλο το να σου πω εγώ τη γνώμη μου. Το ότι ξέρει κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι το παρατραβά ή θεωρώ ότι τσάμπα το. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάρτε και πέτα τη ρε φίλε. Το ότι κάθομαι όμω και σου μιλάω δεν σημαίνει ότι σε γράφω στα αρχίδια μου. Επειδή δεν σε γράφω στα αρχίδια μου σου μιλάω. Ωραία. Γιατί για όλο αυτό που κάνετε. Τσαντίζομαι ό,τι γουστάρω, ρε φίλε. Σου είπα και εμένα ποτήρι νερό. Αν κρατάω 10 πράγματα και δεν μιλάω. Γιατί δεν τα μιλά για τα 10. Γιατί δεν μιλά για τα 10. Για αυτό το πράγμα θα γιατί το δεν μιλά για τα 10, ρε μαλάκα. Γιατί τα κρατά. Γιατί δεν μου αρέσει να τσακώνομαι γι' αυτό. Δεν σου αρέσει να τσακώνεσαι και φτάνουμε σε ένα κομβικό σημείο, α πούμε, εφόσον ναι. Δεν σου αρέσει να τσακώνεσαι. Ναι. Και τα κάνει πουτάνα. Εκεί. Γιατί. Σταματήστε. Γιατί ρε. Ωραία, φίλε, δεν μπορώ. Με ρωτάει γιατί τσακώνεσαι. Δηλαδή, τι να απαντήσω. Ρε φίλε, εγώ σε ρωτάω γιατί τσακώνεσαι. Με ρωτάει γιατί τσακώνεσαι. Ναι, ρωτάω γιατί τσακώνεσαι. Ναι, γιατί. Γιατί έχω κάτι να πω, ρε φίλε. Τι έχεις να πεις. Έχω να πω πράγματα. Να τα βγάλω από μέσα μου. Γιατί. Εγώ είμαι ήρεμο, γιατί. Εντάξει. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Τι εντάξει τώρα. Εντάξει. Εντάξει, ναι, πάνε σε κοιμήσου λίγο. Πάνε σε κοιμήσου. Κανένα να ξεσπάσω. Εσύ αύριο, αύριο θα το βρούμε. Δεν μπορώ να ξεσπάσω. Δεν μου αρέσει να είμαι σε μια δύσκολη θέση. Τα πηγαίνω από την δύσκολη θέση και τέλος. Δεν πάτε στο κάθε να τα πείτε. Είσαι χαρούμενος. Άστο αύριο. Δεν έχω κάτι μαζί σου που σε πηγαίνει. Και ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχω κάτι μαζί του. Γιατί του είπα δύο τρεπλά με την νοιάζομαι, έτσι. Κατάλαβα. Ναι, άκου λίγο. Από εδώ και πέρα όμως δεν σημαίνει επειδή νοιάζομαι. Δεν θα βάλω τον εαυτό μου σε δύσκολη κατάσταση, μπράβο. Σε δύσκολη θέση. Αύριο... Να κάτσω να κάνω εγώ παρέα με τον Δημήτρη και με την Άννη δίπλα. Όχι. Κόβουμε καλημέρες, ξέρεις ότι μ' αρέσεις. Όχι, δεν είναι κουβαλιά ξέρει... κουβέντες. Όχι, όχι. Αύριο όχι μίστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ήρε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αύριο θα φάρεσαι εσύ γιατί δεν έχει κοιμάσει. Πού κοιμάσαι, δεν έχει κοιμάσει. Πού κοιμάται αυτός, πού κοιμάται. Εκεί. Ωραία, πάνε σε λίγο πηγαίνετε μέσα. Να τα πείτε στο κρεβάτι. Πάνε λίγο. Αύριο συζητάμε με ήρεμο κεφάλι. Τώρα είμαστε και όλοι τέτοιο. Αύριο με. Στο κρεβάτι. Τι να πάω εγώ τώρα, εδώ στο σαλόνι. Να δούμε μερικά κάμερα. Πάνε σε καλά αυτά τα τέτοια. Σε λιγκράζουνε. Σε έχουν λιγκράζουνε. Βγάλε αυτό το κολάνι. Το φορά όλη μέρα. Τι κοιλιά, δε στη δικιά σου. Γιατί φτιάχνει κέικ και μα μαχαίνει. Έτσι πρέπει να κάνω. Θα πεθάνω από ρεσιτία. Να σου πω. Να σου πω κάτι. Τι έβαλε στο κέικ. Τι. Εντάξει, νόστιμο ήταν. Μπανάνες, ή βάλει φρούτα τέτοια. Και έβαλε στο κέικ, έχει γίνει αυτό πώς ήρθα. Και έχει γίνει αυτό. Τούρμπο, τούρμπο. Δημιουργία. Τούρμπο. Τούρμπο, άντε, άντε. Άντε. Εντάξει, κομπλή. Άντε, πες αύριο θα το συζητήσουμε να δούμε την κατάληξη. Αύριο. Κάτι έβαλε στο κέικ αυτός. Στο κέικ. Στο κέικ. Η γιαγιά μου το λέει κέικ. Στο κέικ κάτι έβαλες, κακούρι.